Όλοι γνωρίζουμε ότι η κατανάλωση αλκοόλ είναι τις περισσότερες φορές η κύρια αιτία τροχαίων ατυχημάτων. Την ευαισθητοποίηση λοιπόν του κοινού και το μήνυμα ότι η διασκέδαση υπάρχει και χωρίς αλκοόλ θέλησαν να δώσουν εθελοντές, επαγγελματίες της οδού Αμφίας στην Καλαμάτα, άνδρες της τροχέας της πόλης, σε μια εκδήλωση που διοργάνωσε το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς και συντόνισε ο καλαματιανός συγκοινωνιολόγος Παναγιώτης Παπαντονίου. Είναι στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Νύχτας Χωρίς Ατυχήματα, μια ευρύτερη δράση η οποία διοργανώνεται σε διάφορες ευρωπαϊκές πόλεις και σε 26 ελληνικές πόλεις. Την εκδήλωση φέρει πέρα στο Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς και για πρώτη φορά γίνεται αυτή η δράση στην Καλαμάτα με πρωτοβουλία δική μου και την συνεργασία τόσο από την αστυνομία, την τροχιά Καλαμάτας, όσο και από τους καταστηματάρχες της οδού Αμφίας. Πιστεύετε ότι θα ευαισθητοποιηθεί ο κόσμος μέσα από αυτή τη δράση και τι ακριβώς θα γίνει με αυτή τη δράση, να μας εξηγήσετε? Κοιτάξτε, τα οδικά ατυχήματα είναι ένα μείζον πρόβλημα και παγκοσμίως και στην Ελλάδα. Και για να βελτιωθεί η κατάσταση, είναι διάφοροι παράγοντες. Μία από τις δράσεις, μία από τις περιπτώσεις στις οποίες βοηθάμε την βελτίωση αυτού του φαινομένου είναι τέτοιες δράσεις, όπως κάνει το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας. Η σημερινή είναι στοχευμένη στο αλκοόλ, το οποίο αποδειγμένα αποτελεί μία από τις κύριες αιτίες οδικών ατυχημάτων. Επομένως, θέλω να πιστεύω ότι το να έρθει ο κόσμος κοντά με το αλκοοτέστ και με τους αστυνομικούς οι οποίοι κάνουν αυτή τη διαδικασία, ίσως αποτελέσει ένα κίνητρο στο να βελτιώσουν την οδική τους συμπεριφορά. Είναι χαρά μας που υπάρχει αυτό το event σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Και είναι χαρά μας γιατί ακριβώς δίνουμε το μήνυμα ότι ο κόσμος είναι ωραίο να διασκεδάσει, αλλά ένας από την παρέα πρέπει να μην πηγεί, έτσι ώστε όλη η παρέα να γυρίσει με ασφάλεια στο σπίτι. Τα μαγαζιά που δραστηριοποιούνται στον πεζόδρομο της Αμφίας, επειδή έχουν άμεση σχέση με το αλκοόλ τα περισσότερα, αυτό που σας επαναλαμβάνω, που είπα και πριν, είναι ότι είναι πολύ όμορφο να βγαίνει ο κόσμος να διασκεδάζει, να πίνει, γιατί όχι, αλλά ένας από αυτούς πρέπει να είναι καθαρός, να μην έχει πιει, έτσι ώστε να γυρίσουν όλοι με ασφάλεια στο σπίτι τους. Τι λέτε εσείς σαν επαγγελματίας του χώρου εδώ, υπάρχει διασκέδαση χωρίς αλκοόλ? Βεβαίως και υπάρχει. Σίγουρα υπάρχει διασκέδαση χωρίς αλκοόλ και αυτό γίνεται πάρα πολλά χρόνια τώρα, κανονικά. Πρέπει να γίνεται σε όλα τα μπαρ, όλο τον χρόνο. Εμείς το κάνουμε γενικότερα. Ο οδηγός της παρέας πάντα λέμε στον κόσμο που πίνει, πάντα να πίνει ο ένας. Μάλλον να μην πίνει ο ένας, να πίνουν όλοι οι υπόλοιποι. Αυτό με τον κύριο Παντονίου είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μακάρι να γίνεται συνέχεια, να μαθαίνει ο κόσμος ότι πάντα ότι πουλάμε αλκοόλ, θέλουμε να πουλάμε αλκοόλ υπεύθυνο. Άλλωστε, το πιο σημαντικό είναι αυτό. Απόλαυση υπεύθυνα, κατανάλωση υπεύθυνα. Θέλουμε να βλέπουμε τον κόσμο κάθε μέρα εδώ, να μην έχουμε καμία απώλεια σε καμία περίπτωση. Και είναι πιο σημαντικό να το λέμε όλοι όσοι έχουμε μπαράκια. Οι επαγγελματίες, όλοι μας και συμφωνούν όλοι στον δρόμο και όλοι πιστεύω στην Καλαμάτα. Αλκοόλ υπάρχει και διασκέδαση χωρίς αλκοόλ πάλι υπάρχει. Μπορείτε να μας πείτε έτσι τεχνικά, δηλαδή το τεχνικό μέρος? Θα υπάρχει μια ομάδα εθελοντών οι οποίοι θα ενημερώνουν διάφορες παρέες για την σημερινή δράση. Ο οδηγός κάθε παρέας θα ενημερώνεται για το αν θέλει ο ίδιος να συμμετέχει στη δράση και αφότου τελειώσουν τη διασκέδασή τους και το ποτό τους, με τη θέλησή τους βέβαια, θα μπορούν να κάνουν ένα αλκοό τεστ, το οποίο θα γίνεται από τους ανθρώπους τροχέας. Και σε περίπτωση που πράγμα το αλκοό τεστ μάλιστα δείξει ότι δεν έχουν καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ, θα έχουν και ένα δώρο, το οποίο είναι από το Ινστιτούτο. Είναι μια ωραία πρωτοβουλία, είναι μια πολύ σωστή κίνηση και βέβαια είναι αυτονόητο. Κάποιος δεν πρέπει να πίνει για να μπορούμε να αποφεύγουμε τα ατυχήματα και να διασφαλίζουμε τη σωστή διεξαγωγή στο σπίτι μας. Είναι μια όμορφη βραδιά. Ο κόσμος διασκεδάζει και αυτοί που δεν πίνουν. Υπάρχει τρόπος να διασκεδάσει. Εμείς προσφέρουμε φαγητό, οπότε προσφέρουμε και τη δυνατότητα να υπάρχει εναλλακτική. Δεν είναι μόνο το ποτό, είναι το φαγητό. Πάντα κάποιοι πρέπει να μένουν απ' έξω από τη διασκέδαση με αλκοόλ. Διασκέδαση υπάρχει και χωρίς αλκοόλ. Το μήνυμα που περνάει και από αυτήν την εκδήλωση είναι όχι το να διασκεδάσουμε λιγότερο ή να πίνουμε λιγότερο ή να περνάμε χειρότερα, αλλά στο ότι να είμαστε υπεύθυνοι και αυτός ο οποίος γνωρίζει ότι θα οδηγήσει, είτε μόνος του, είτε ακόμα περισσότερο έχοντας αυτοκίνητο και άλλους φίλους του, θα πρέπει όρημα και υπεύθυνα να μην πίνει, να μην καταναλώνει αλκοόλ και να γυρίζουν όλοι ασφαλείς σπίτι. Θεωρώ ότι αυτό πρέπει να είναι κάθε νύχτα, πρέπει να είναι χωρίς ατυχήματα και κάθε βράδυ όλοι όσοι βγαίνουν, κάποιος δεν πρέπει να πίνει και να οδηγάει. Και πιστεύω ότι έτσι θα
μειωθούν πάρα πολύ τα τροχαία ατυχήματα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, και θα περνάνε και όλοι πολύ καλύτερα. Εδώ, βέβαια, το, η καλύτερη ιδέα είναι όταν είναι μια παρέα, ένας τη μια μέρα θα πιει ο άλλος, και έτσι και όλοι θα περάσουν καλά και δεν θα έχουμε και ατυχήματα. Οπότε, στην υγεία σας. Πιστεύω δεν θα οδηγήσετε. Όχι. Έχουμε οδηγό η οποία μάλλον δεν πίνει. Όπως εξηγεί ο κύριος Κρόμπας, εκτός όλων των δεινών που φέρνουν τα τροχαία ατυχήματα, επιβαρύνουν και τον κρατικό προϋπολογισμό. Τα τροχαία ατυχήματα κοστίζουν και στο κράτος και στους πολίτες πάρα πολλά. Από τα νοσήλια, από τις ασφάλειες, σε όλα τα επίπεδα, το κόστος των τροχαίων ατυχημάτων είναι τρομακτικό. Οπότε καλό είναι όσο μπορούμε και εμείς οι ίδιοι ως πολίτες, πέρα από τις ενέργειες που πρέπει να κάνει το κράτος, να περιφρουρήσουμε την σωματική μας ακεραιότητα όσο μπορούμε, και ο βασικός τρόπος είναι ακριβώς να μην πίνουμε όταν οδηγάμε.